Οι δαίμονες επέστρεψαν, η Άννα Δύση μετά το καλοκαίρι που πέρασε και τη χαρά που πήρε με τον ερχομό του εγγονού της ανέβηκε στη σκηνή γεμάτη ενέργεια. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που το ξανανεβάζουμε. Ήμασταν πανέτοιμοι, δύο πρόβες μόνο χρειάστηκαν. Λίγες μέρες έχουν περάσει από τότε που επέστρεψε από τη Νέα Υόρκη και ο εγγονός της έχει κλέψει την καρδιά. Πώς είναι τώρα που σας λένε γιαγιά? Υπέροχο, κανονικό, φυσιολογικό και μου αρέσει πάρα πολύ. Με λατρεία. Είναι... θα τον κλέψω μια μέρα, να είστε σίγουροι. Επαγγελματικά ετοιμάζεται για τη συνεργασία της με τον Αντώνη Ρέμο τη στιγμή που και το κεφάλαιο για το The Voice είναι ανοιχτό. Δεν έχω υπογράψει ακόμα κάτι, αλλά είναι έντονη η πρόταση και θα τη σκεφτώ πολύ καλά. Σαν να μην πέρασε μια μέρα από το περσινό χειμώνα και για τους υπόλοιπους συντελεστές της παράστασης. Μια γλυκιά κόπωση και ένα, ξέρεις, ωραίο συνέστημα ότι τα καταφέραμε, ότι κάναμε κάτι καλά. Ήταν σαν να μην πέρασε μια μέρα από την τελευταία παράσταση του Ιουνίου. Ανάμεσα σε εκείνους που παρακολούθησαν την παράσταση και η Μαρία Μπεκατόρ. Σε έχω δει, τέλος πάντων, τώρα και παλιότερα. Ναι, ας πούμε χρονολογία. Όχι τώρα. Ήταν κάποια στιγμή και δεν τους θυμόμουνα.